Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει το θέμα της Χρυσής Αυγής. Θα συνδεθούμε με την κυρία Έρικα Βαλιάνου, δικαστική ρεπόρτερ εδώ πέρα του Αντένα, για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλημέρα, Έρικα. Λοιπόν, καλημέρα. Ελεύθεροι όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τους επιβλήθηκε από τους ανακριτές απαγόρευση εξόδου, μόνον ο βουλευτής κύριος Λαγός προφυλακίστηκε, διότι φέρεται εμπλεκόμενος στην υπόθεση της δολοφονίας μετά τα ευρήματα που έδειξαν τα τηλέφωνα και οι συνομιλίες που είχε πριν και μετά τη δολοφονία. Mm-hmm. Να σας πω ότι ειδικότερα για τον Ηλία Σιδιάρη επιβλήθηκε και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ και γι' αυτόν ισχύει η απαγόρευση εξόδου. Ακόμη δεν έχουν βγει από το ανακριτικό γραφείο, βρισκόμαστε κάτω. Αυτή βέβαια βρίσκονται από χθες το μεσημέρι στα γραφεία των δύο ανακριτών. Να σας πω ότι οι πληροφορίες μου οι πρώτες λένε ότι κάποιος από τους βουλευτές είπε στους ανακριτές, είναι μια υπόθεση αυτή που θα την κρίνει η ιστορία. Περιμένουμε να δούμε που αφέθηκαν ελεύθεροι. Σας είπα, μόνον ο Λαγός προφυλακίστηκε για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα μας δηλώσουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ωραία. Έχουμε και ο κ. Μιχαλολιάκος πότε απολογείται, σήμερα ή αύριο το μεσημέρι? Σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι. Αύριο είναι ο Χρήστος Παπάς, ο επίσης βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Επίσης οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα το απόγευμα έχει κληθεί εδώ από τους ανακριτές και ο Ρουπακιάς, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του Παύλου Φίστα στον Πειραιά. Ωραία. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη εδώ είμαστε. Έρικα, μας διακόπτεις. Για οποιοδήποτε καινούργιο νέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα πάμε βίντεο να πάμε.